από το βιβλίο Οσίου Παϊσίου Αγιορείτου Οφέλιμες Διηγήσεις των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Αγίου Ιλαρίωνος Πρόμαχη Αριδέας Ο καλός δικηγόρος Είχα γνωρίσει κάποτε έναν καλό χριστιανό που εξασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου και απόρρισα. Περνώντα κάποτε από την πατρίδα του, τον επισκέφθηκα και η πολύ καλοσύνη του με έκαμψε και περίμενα μια μέρα στο σπίτι του φιλοξενούμενο. Γνώρισα και τη σύζυγό του που του έμοιαζε κι αυτή με τι αρετές και από μένη τη σύζυγο μάθαινε για την πνευματική ζωή του σύζυγου και από τον σύζυγο για την πνευματική κατάσταση τη σύζυγου. Αργότερα φυσικά είχα μάθει και από πολλού χριστιανού, άλλοι που τον γνωρίζανε και άλλοι που είχαν ευεργετηθεί. Ο άνθρωπο αυτό του Θεού εξασκούσε τίμια το επάγγελμα του δικηγόρου και εάν έβλεπε απαταιώνα, όχι μόνο δεν ανελάμβανε την υπόθεση, αλλά και τον έλεγε αυστηρά να συνέλθει. Εάν έβλεπε ένοχο, αλλά μετανιωμένο, προσπαθούσε να συμβιβάσει ή να ελατώσει την ποινή. Εάν έβλεπε φτωχό αδικημένο, δεν έπαιρνε καθόλου λεφτά και προσπαθούσε να δικαιωθεί. Ζούσε πολύ απλά και έτσι του έφταναν και τα λίγα χρήματα που έβγαζε. Είχε και λίγε μέλισσε και έτσι μπορούσε ακόμη και να βοηθάει φτωχέ οικογένειε. Το σπίτι του ήταν τόσο απλό που ξεκούραζε όχι μόνο αυτόν, αλλά και του επισκέπτε. Μου έλεγε μάλιστα πριν από λίγα χρόνια, Πάτερ, με κορόιδευαν οι γνωστοί μου για τα παλιά έπιπλα που έχω. Τώρα έρχονται και τα θαυμάζουν για αντίκε. Ενώ εγώ τα χρησιμοποιώ και τα χαίρομαι γιατί μου θυμίζουν τον πατέρα μου, τη μάνα μου, του παππούδες και συγκινούμε. Αυτοί τώρα μαζεύουν διάφορα παλιά, κάνουν σαλόνια με παλιατζίδικα, να ξεχνιούνται με αυτά για να ξεχνάνε κάπω το κοσμικό του άγχο. Ενώ το σπίτι του πιστού δικηγόρου ήταν μια πραγματική πνευματική οάση μέσα στη σαχάρα της πόλεως. Εκεί μαζεύονταν άνθρωποι πονεμένοι, προβληματισμένοι, φτωχοί, άνεργοι, με οικογενειακά προβλήματα και συμπαραστέκονταν σαν καλό πατέρα για την κάθε περίπτωση είχε και γνωστού σε διάφορε θέσει και όποιον να έπαιρνε τηλέφωνο για να εξυπηρετήσει για δουλειά, για αρρώστη κλπ. Κανεί δεν του έλεγε όχι, γιατί τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν. Με τον ίδιο τρόπο εργάζονταν και η γυναίκα του, αλλά κάποτε μου εξέφρασε ένα παράπονο κατά κάποιον τρόπο. Μου έλεγε: Όταν παντρεύτηκα, πάτερ, όταν παντρεύτηκα, πάτερ, αμέσω παρετήθηκα από καθηγήτρια. Είπα να γίνω μια καλή μητέρα και ζητούσα από τον Χριστό να μου δώσει 20 παιδιά. Αλλά δυστυχώ ούτε ένα δεν μου έδωσε. Τη απάντησα κι εγώ, Εσύ αδελφή, έχει περισσότερα από 500 παιδιά, και ακόμα παραπονιέσαι. Ο Χριστό είδε την αγαθή σου προαίρεση και θα σε ανταμείψει για αυτήν. Τώρα που βοηθά για την πνευματική αναγέννηση, γίνεσαι καλύτερη μητέρα και ξεπερνά και όλε τι πολίτεκνε και θα έχει καλύτερο μισθό, γιατί με την πνευματική αναγέννηση εξασφαλίζονται τα παιδιά πνευματικά στην αιώνια ζωή. Είχαν πάρει μια θετή κοπέλα και τη είχαν γράψει την περιουσία του, η οποία, αφού του γυροκόμισε και αναπαύθηκαν, πήγε σε μοναστήρι. Έγινε μοναχή. Αν και το σπίτι του ήταν σαν μοναστήρι, γιατί όλε οι ακολουθίε διαβάζονταν. Στον Εσπερινό και στον Απόδειπνο είχαν και άλλου αδελφού εν Χριστό, μεσονικτικό, όρθρο, τον διάβαζαν οι τρει. Οι ευλογημένε αυτέ ψυχέ, πολλέ ψυχέ πονεμένων ανέπαυσαν. Ο Θεό να και αυτού. Αμήν.